Λοιπόν, ο επόμενος μας παίκτης γεννήθηκε στον Πειραιά, τελείωσε τη σχολή εμποροπλοιάρχων και εργάζεται στο τμήμα διαχείρισης ασφάλειας μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας. Η δουλειά του είναι πολύ σημαντική, καθώς ο ίδιος αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα πλοία και στην εταιρεία. Έχει ταξιδέψει σχεδόν σε όλο τον κόσμο και ήρθε απόψε εδώ για να κερδίσει 10.000 ευρώ. Με τα χρήματα αυτά θέλει να κάνει άλλα δύο ταξίδια. Αλλά αυτά, αυτή τη φορά όχι μόνο του, για δουλειά, για βόλτα με την κόρη του, Λονδίνο και Παρίσι. Ωραίοι προορισμοί. Μακάρι να καταφέρει και να κερδίσει τις 10.000 για να πάει μια έτσι, ταξιδάρα με την κόρη του. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τάσος Γιάλβαρης, παρακαλώ. Χαίρετε, χαίρετε. Πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε στον ελληνικό. Όχι. Αστείο. Εντάξει. Περίμενα κάποια στιγμή να τα ακούσω κι αυτό. Σε παρακαλώ. Ξέρεις κάτι. Συγγνώμη. Περίμενα κάποια στιγμή ότι μια μέρα ένας παίκτης θα μου πει όχι. Ένας από τους λόγους. Αλλά δεν περίμενε ότι θα είσαι εσύ. Ένας από τους λόγους που ήρθα ήταν αυτός. Σε παρακαλώ, μου κάνεις σακατήρι. Το πάμε στον πληθυντικό. Παρακαλώ, κύριε Ανατολού. Κύριε Γιάλβαρη, γεια σας. Καλησπέρα σας. Είσαστε καλά. Θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε αυτό όσο κρατήσει αυτό το παιχνίδι. Μέχρι να μου υπογράψετε το τσεκ των 100.000. 100.000 ευρώ. Παρακαλώ, κύριε Γιάλβαρη, παρακαλώ. Κύριο Γιάλβαρη, μας κάνει τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται εδώ. Μεγάλη τιμή και για μας, κύριε Γιάλβαρη. Να σας πω έτσι πάρα πολύ ωραία ότι πολύ ωραία οι προορισμοί που έτσι με την κόρη σας. Έχετε πάει εσείς μόνο σε αυτά τα. Έχω πάει και στα δύο. Ναι. Έχετε πάει και στα δύο. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μας και εδώ το κοινό μας, έτσι. Σας εύχεται να καταφέρουμε αυτό. Κατά τα άλλα, κύριε Γιάλβαρη, τι κάνετε? Είμαι καλά. Είμαστε τελείως διαφορετικός ο πληθυντικός. Αρχίζεις λες άλλα πράγματα. Είμαι καλά, κύριε Ανατόγλου. Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Γιάλβαρη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι, πραγματικά. Θεωρώ ότι θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Απλά θέλω μια χάρη προσωπική να κρατήσουμε τον πληθυντικό μέχρι τέλους. Αυτό το συμφωνήσαμε. Τέλειο. Αλλά δεν θέλω να φύγω, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε Γιάλβαρη. Τι είναι αυτά που λέτε? Παρακαλώ. Να σας πω τις διαδικασίες του παιχνιδιού. Έχουμε 15 ερωτήσεις. Στη 15η ερώτηση 100.000 ευρώ για εσάς και μόνο αν τις κερδίσετε. Θα έχετε και τρεις βοήθειες, 50-50, βοήθεια κοινού και βοήθεια τηλεφώνου. Ποιος είναι ο κύριος Κώστας? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι κύριος Κώστας, ένας φίλος μου. Ναι, κακός μας το μαρτυράτε, κύριε Γιάλβαρη. Δεν ξέρω. Αυτή την ερώτηση δεν την άκουσα πάλι ποτέ. Δεν ξέρω. Γιατί φοβάμαι ότι κάποια στιγμή, αν κάποιος δεν έχει ποιο να φέρει, τι θα πει? Δεν θα πει κάποιον να σας παρακαλώ να βοηθήσεις εσύ? Θα το πει. Όχι, πολύ ωραία. Ένας καλός οικογενειακός φίλος. Καλός οικογενειακός φίλος. Με αρκετές γνώσεις και νομίζω ότι θα φανεί πολύ χρήσιμος, κύριε Ανατόγλου. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Γιάλβαρη. Είσαστε έτοιμος να ξεκινήσουμε? Γεννήθηκα έτοιμος, κύριε Ανατόγλου. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Γιάλβαρη. Είμαι έτοιμος κι εγώ. Εσείς είσαστε έτοιμοι? Εσείς, κυρίες και κύριοι, έτοιμοι? Και εγώ έτοιμος. Δεν θέλουμε απλά πράγματα τώρα, εδώ θέλουμε σοβαρά πράγματα. Να ξεκινήσει το παιχνίδι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Πρώτη σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Για τα 100 ευρώ. Να είστε καλά. Το ίδιο επιθυμώ και για εσάς. Ποιο αλκοολούχο ποτό, κύριε Γιάλβαρη, συνοδεύει τον καφέ της Παρηγοριάς? Τζιν. Αψέντη. Κονιάκ. Σαμπούκα. Το γάμα, κύριε Ανατολού. Το γάμα. Τελική σας απάντηση? Μάλιστα. Κονιάκ. Παρακαλώ να κλειδώσουμε γάμα κονιάκ. Και η σωστή απάντηση είναι... Μπράβο σας, μπράβο σας. Έχουμε πιει πολλά. Βέβαια, έχουμε το κονιακάκι, βέβαια, ναι. Σας καταλαβαίνω. Πηγαίνετε συχνά σε κηδείες? Όχι, θέλω πολύ Παρηγοριά συχνά. Α, θέλετε πολύ Παρηγοριά. Πολύ ωραία. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό το κέρασμα σηματοδοτεί τη συγχώρευση των αμαρτιών του νεκρού από τους παρευρισκόμενους και βοηθά με την ανάπαυση της ψυχής του, καθώς κάνει το επουράνιο ταξίδι της. Φοβερό. Προχωράμε παρακάτω. Θα συναντήσουμε την δεύτερη ερώτηση για τα 200 ευρώ. Παρακαλώ, παίξτε και εσείς από το σπίτι, όπως ο κύριος Γιάλβαρης από εδώ. Συνεχίστε. Το συστατικό που έχουν σε αυθονία τα πουλερικά, το κρέας, τα αυγά και τα ψάρια, είναι υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λικοπένιο, άμυλο.
είναι το Β πρωτεΐνης. Τελική σας απάντηση. Μάλιστα, κύριε. Παρακαλώ να κλειδώσουμε το Β. Και η σωστή απάντηση είναι... αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν πολύ σίδηρο, ψευδάργυρο και βιταμίνες αυτές οι τροφές. Η πρωτεΐνη είναι ένα από τα απαραίτητα μακροθρεπτικά συστατικά της διατροφής μας. Τρίτη ερώτηση για 300 ευρώ. Παρακαλώ. Ποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς των 4 πρώτων κομμάτων δεν κατάγεται από την Κρήτη? Μόλις πέρασε ένα ελικόπτερο, παιδιά. Συγκλονιστικό. Το είδατε? Το έβγες η κάμερα? Να με τα συγχωρίζω σε ένα κουνούπι. Πω, πω. Έφυγε. Όχι, δεν είναι αυτό, είναι... Κοιταχτείτε, κύριε Γιάλβαρη, μήπως είναι πάνω σας. Όχι, όχι, δεν είναι. Όχι. Παρακαλώ. Συγγνώμη, για το ήταν ξαφνικό. Πρώτη φορά έφαγα τέτοια επίθεση μέσα εδώ. Πολύ ωραίο. Σας παρακαλώ. Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτα, συγγνώμη. Νίκος Ανδρουλάκης. Στέφανος Κασελάκης. Δημήτρης Κουτσούμπας. Δύσκολη. Δύσκολη. Απ' τη Λεβεντογένα Κρήτη δεν είναι ο κύριος Κουτσούμπας. Να το κλειδώσω. Να το κλειδώσω. Παρακαλώ. Κλειδώστε Δέλτα. Και η σωστή απάντηση είναι... γιατί αυτοί είμαστε, κύριε Αρνούτο. Γιατί αυτοί είμαστε. Πολύ ωραίο. 67χρονος, να πούμε, γενικός γραμματέας του ΚΚΕ. Γεννήθηκε στη Λαμία, όπου και μεγάλωσε μέχρι που ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει νομική. Είναι γενικός γραμματέας από το 2013. Και όπως έχω ξαναπεί, και ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Πολύ συμπαθής, ανεξάρτητα από κομματικές καταστάσεις. Τέταρτη ερώτηση για 400 ευρώ, παρακαλώ. Ποιος παίκτης της Ρεάλ έβαλε το νικητήριο καλάθι στον τελικό της Ευρωλίγκα τη σεζόν 2022-2023? Ρούντι Φερνάντες. Σέρτζιο Ροντρίγκες. Μάριο Χεζόνια. Σέρχιο Γιούλ. Τα πάμε καλά? Τα πάμε πολύ καλά. Μπράβο σας. Ναι, αλλά κύριε Αρνόντογλου. Ναι. Αλλά ο Σέρχιο Γιούλ... δεν έπρεπε να βάλει το νικητήριο καλάθι. Α, είσαστε Ολυμπιακός, κύριε. Είμαστε. Γιάλβαρη, πάρα πολύ ωραία. Σέρχιο Γιούλ, σας καταλαβαίνω. Και εγώ. Θυμάμαι κι εγώ αυτή τη... ενώ δεν είμαι Ολυμπιακός, είμαι Ηρακλής. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Προφανώς. Που εννοείται μια ελληνική ομάδα δεν κερδίζει. Ειδικά εννοείται όταν παίζουμε με ομάδα του εξωτερικού, δεν το συζητάω. Και γιατί ακούω μερικούς να είναι με την ξένη ομάδα. Όχι. Και μου φαίνεται τρελό αυτό. Να είσαι με την ξένη ομάδα και όχι με την ελληνική. Όχι. Ποτέ. Παρακαλώ. Το Δέλτα. Και η σωστή απάντηση είναι... μάλιστα. 79-78 είχε λήξει εκείνος ο αγώνας υπέρ της Ρεάλ. Φτάσαμε στο πρώτο μαξιλαράκι. Πέμπτη ερώτηση για 500 ευρώ. Ποια λέξη είναι ορθογραφημένη? Δίλημα με δύο μη. Δίλημα με δύο λάμδα. Δίλημα με έψιλον γιώτα και δύο μη. Δίλημα με ύψιλον και δύο μη. Είμαι βέβαιος, κύριε Γιάλβαρη, ότι έχετε μπει σε δίλημα. Δεν είναι το γάμα και το δέλτα, σίγουρα. Δεν είναι το γάμα και το δέλτα, λέει ο κύριος Γιάλβαρης. Είναι το άλφα. Είναι το άλφα. Τελική απάντηση. Τελική. Παρακαλώ να κλειδώσουμε άλφα, δίλημα με δύο μη. Και η σωστή απάντηση είναι... μπράβο! Μπράβο. Κύριε Γιάλβαρη, κάνετε κι εσείς αυτό να γράψετε τη λέξη στο μυαλό σας για να δείτε πώς γράφετε? Γιατί, ναι. Πολλοί κόσμοι χρησιμοποιεί αυτό το στυλ όπως εγώ. Πρέπει να τη γράψω, δηλαδή μπορώ να τη βλέπω και να μην την καταλάβω. Αλλά αν κάτσω να τη γράψω, τη γράψω σωστά. Πολύ ωραία. Έκτη ερώτηση για 1000 ευρώ. Σε ποια τηλεοπτική σειρά πρωτοεμφανίστηκε ο Τζόνι Ντεπ? Ομάδα δράσης 21. Λεωφόρος Melrose.
Beverly Hills 90210. MacGyver. Beverly Hills δεν είναι σίγουρα. Μάλιστα. Όπως και Λεωφόρος Melrose δεν είναι οπωσδήποτε. Ξέρω ότι πρωταγωνιστούσε στην ομάδα δράσης 21. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είχε κάνει πέρασμα από το MacGyver. MacGyver. Ναι. Μάλιστα. Αν είχε κάνει πέρασμα από το MacGyver, ήταν πολύ μικρός. Α, θεωρείς, αν πρωτοεμφανίστηκε σαν μικρός εκεί. Ναι, αν έκανε κάποιο πέρασμα ναι, σαν... Δεν νομίζω ότι μιλάμε για πέρασμα. Νομίζω λογικά θα έπρεπε να έχει... Αν μιλάμε για πρωτοεμφανιζόμενο σε δηλαδή, κύριο ρόλο... Αν η ερώτηση... Ναι, είναι και, θέλω να πω ότι είναι τηλεοπτική σειρά, δεν είναι ταινία. Ναι. Αν ήταν ταινία, θα λέγω ότι μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο άγχος να πρωτοεμφανίστηκε σε μια ταινία. Ωραία. Αλλά σαν σειρά. Σε αυτή τη βάση. Δηλαδή ουσιαστικά δεν αποκλείται να εμφανίστηκε μια φορά, θα έπαιζε συνεχώς. Σε αυτή τη βάση είναι η ομάδα δράση 21. Μάλιστα. Το Α. Να το κλειδώσω. Να το κλειδώσω. Παρακαλώ, να κλειδώσουμε Α. Και η σωστή απάντηση είναι. Εκεί πρώτο έπαιξε ο Τζόνι Ντεπ το 1987, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και μας είχε αρέσει πολύ αυτή η σειρά. Την τρίτη χρονιά έφυγε γιατί, όπως είπε ο ίδιος, βαρέθηκε να παίζει άλλο το συγκεκριμένο σύριαλ. Ο αγγλικός τίτλος ήταν 21 Jump Street και το θυμάται βέβαια και πάρα πολλοί κόσμος στις ηλικίες μας, γιατί ήδη τα κορίτσια αλλά και τα γόρια είχαν τρελαθεί με τον συγκεκριμένο ηθοποιό. Και εμφανισιακά και παικτικά που είναι ένας υπέροχος ηθοποιός. Έβδομη ερώτηση για 2.000 ευρώ. Πόσους βουλευτές έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? 605. 705. 805. Ή 998. Ούτε καν 1.000. 1.000 δεν έχει σίγουρα. 998 εννοώ. Αν σκεφτούμε ότι εμείς που είμαστε μικρή χώρα έχουμε περίπου 30 κάτι, θα έλεγα ότι είμαι μεταξύ του Β και του Γ. Ή 705 ή 805. Ναι. Και θέλω το 50-50. Παρακαλώ, ζητάμε τη βοήθεια 50-50. Και θα παρακαλέσω να φύγουν από την οθόνη μας οι δύο από τις τρεις λάθος απαντήσεις τώρα, παρακαλώ. Με τα λεγόμενά σας, σας βοήθησε. Έτσι πιστεύω. Θα το ρισκάρω και θα πω το Β. Τελική απάντηση. Τελική απάντηση. Παρακαλώ. Β, 705 έχουμε ευρωβουλευτές. Όλοι μαζί. Όλες οι χώρες. Παρακαλώ, είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο σας. Να πούμε ότι η νέα σύνθεση με 705 ευρωβουλευτές πλέον τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου του 2020 και αυτό έγινε μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί ήταν περίπου 751 ευρωβουλευτές. Οπότε έφυγε το Ηνωμένο Βασίλειο και μείνανε 705. Θα μου λείψετε. Θα ξανάρθω, κύριε Ανατολή. Το ξέρω ότι θα ξανάρθετε. Δεν γίνεται να μην ξανάρθετε. Θα πάρει άλλο στη θέση σας και δεν το θέλουμε καθόλου αυτό. Όχι. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα, για να δω. Είναι εξαιρετική η ατμόσφαιρα. Κύριε Γιάλαβαρη, και εγώ τι να σας πω, πραγματικά. Θα περιμένω πώς και πώς να δω, γιατί είστε πολύ ωραίος παίκτης. Και για να δω μέχρι πού θα φτάσουμε. Μπορεί να φτάσουμε πολύ ψηλά. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Θα δούμε. 10.000 θέλει ο κύριος Γιάλαβαρης για να κάνει ένα ταξίδι με την κόρη του Παρίσι και Λονδίνο. Θα σας υποσχεθώ ότι αν φτάσω στις 10.000 δεν θα σταματήσω, κύριε Νάτου. Ω, μεγάλη κουβέντα λέτε, κύριε Γιάλαβαρη.
Καλό θα ήταν, κύριε Γιάλβαρη, για εσάς το λέω, για μένα, να μην κάνετε τέτοιες δεσμεύσεις, γιατί μπορεί εκείνη τη στιγμή να νιώθετε ότι δεν θέλετε να συνεχίσετε, ενώ ή να μην ξέρουμε την ερώτηση και να πρέπει να νιώσετε ότι δεσμευτήκατε με το λόγο σας. Θα σας πω ότι δεν κρατάω αυτό που μου λέτε και σας δίνουμε το δικαίωμα να σταματήσετε. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Να κρατήσω αυτό που μου λέτε. Αν κερδίσω την 11η ερώτηση, δεν θα σταματήσω στην 12η. Δεν θα σταματήσω. Με τον κύριο Γιάλβαρη δεν τα βρήκαμε από την αρχή, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα βρούμε στη συνέχεια. Και η συνέχεια είναι το επόμενο επεισόδιο, κυρίες και κύριοι. Θα σας περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτή η σχέση, πώς θα συνεχίσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς για την όλη σας αγάπη που δείχνετε στον εκατομμυρίο. Σας το λέω συνεχώς και το πιστεύω πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Απίστευτο, απίστευτο, ναι. Απίστευτο, είναι απίστευτο, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει ο εκατομμυριούχος, είναι απίστευτο. Είναι μερικά πράγματα... Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορείς να τα σταματήσεις, είναι ποτάμι! Είναι ποτάμι, δεν είναι ασταμάτητο αυτό το... Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και για να με βλέπετε σε αυτή τη θέση, σημαίνει ότι καθόμαστε με τον παίκτη από το προηγούμενο επεισόδιο. Είναι ο μοναδικός παίκτης μετά από τόσο καιρό που μιλάμε στον πληθυντικό, διότι το ζήτησε ο κύριος. Όταν ρωτάω στην αρχή, πληθυντικό ελληνικό, μου λέει στον πληθυντικό, βεβαίως. Είναι ο κύριος Γιάλβαρης, ο κύριος Τάσος Γιάλβαρης. Χαίρετε, κύριε Γιάλβαρη. Καλησπέρα, κύριε Ανατολή. Είστε είμαστε. Καλά. Καλά, μια χαίρομαι πάρα πολύ. Πώς περάσατε έτσι μακριά από την καρέκλα μέχρι να ξεκινήσει το επόμενο επεισόδιο? Πολύ χαλαρά. Πολύ χαλαρά. Με άνετο. Όταν γυρίσατε σπίτι, που σκεφτήκατε ότι ήμασταν εδώ? Δεν γύρισα σπίτι. Δεν γυρίσατε σπίτι. Συγγνώμη που έγινα διάκριτος. Ζητάω συγγνώμη. Να κάνω μια ερώτηση. Αν πάλι μου πείτε, μπορείτε να μου πείτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Είσαστε παντρεμένος? Είμαι παντρεμένος. Τέλειο. Και δεν θέλω τίποτα άλλο. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Ίνδαλμα για πολλούς άντρες ο κύριος Γιάλβαρης, πραγματικά. Όποτε θέλει γυρνάει σπίτι, όποτε θέλει δεν γυρνάει σπίτι. Παντρεμένος άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραία. Κατά τα άλλα, όλα καλά? Όλα πολύ καλά. Να πούμε ότι θα διεκδικήσουμε 3.000 ευρώ, αφού θα πάμε στην 8η ερώτηση, με αυτή θα ξεκινήσουμε. Και να πω ότι έχουμε και δύο βοήθειες, τη βοήθεια του κοινού και τη βοήθεια του τηλεφώνου για τη συνέχεια. Είσαστε έτοιμος? Είμαι έτοιμος. Έτοιμοι! Έτοιμος κι εγώ, πάμε να παίξουμε! Όγδοη ερώτηση για 3.000 ευρώ. Καλή σας τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυβέρνηση παλεύει στις ατραπούς της οικονομικής ανάπτυξης. Τι είναι η ατραπός? Δύσβατο μονοπάτι. Γιγάντιο κύμα. Ορμητικό ποτάμι. Σκοτεινό τούνελ. Τι είναι η ατραπός? Η κυβέρνηση παλεύει στις ατραπούς της οικονομικής ανάπτυξης. Υπάρχει αυτό που λένε, δεν θα σας ακολουθήσω στην ατραπό που έχετε πάρει. Ναι, ναι. Κύριε Ανατόπουλου. Έχετε δίκιο. Οπότε και... σίγουρα δεν είναι το γιγάντιο κύμα. Σωστά. Γιατί να είναι κάτι τέτοιο. Ακριβώς, γιατί να ακολουθήσεις κάποιον σε ένα κύμα. Ναι. Εκτός κι αν είσαι ο David Hasselhoff. Σωστά. Ορμητικό ποτάμι, όχι. Όχι. Βγάζετε οτιδήποτε έχει με νερό, δηλαδή. Ναι, ναι, είμαι και λίγο... Σκοτεινό τούνελ επίσης, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Μάλιστα. Και θα πω το α, το δύσβατο μονοπάτι. Τελική απάντηση. Τελική απάντηση. Παρακαλώ. Κύριος Γιάλβαρης αποφασίζει να απαντήσει α, δύσβατο μονοπάτι. Παρακαλώ. Για 3.000 ευρώ, με δύο βοήθειες, δώστε μας τη σωστή απάντηση. Μπράβο! Σε αυτό το σημείο που είμαστε, παρακαλώ, θα ήθελα να δείξουμε λίγο τη στήλη, να στοιχηματίσουμε λίγο στο σπίτι. Πόσο τσίκατο πιστεύετε ότι ο κύριος Γιάλβαρης με δύο βοήθειες, τη βοήθεια του κοινού και τη βοήθεια του τηλεφώνου, θα πάρει 5.000 ευρώ? Δηλαδή, έτσι κάνω κάποια στατιστική κάποια στιγμή και μόνος μου, κύριε Γιάλβαρη, τι γίνεται όταν δύο παίκτες φτάνουν με δύο τέτοιες βοήθειες στην ένατη ερώτηση? Μπορούν να τα καταφέρουν να απαντήσουν σωστά και στη δέκατη? Υποθέτω ότι θα εξαρτηθούν όλα από την ένατη ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία. Και για να τη δούμε, παρακαλώ, η ένατη ερώτηση για 4.000 ευρώ. Ποιος τραγούδησε πρώτος το 2003 το «Έρωτας είναι, θα περάσει»? Γιώργος Μαζωνάκης. Νικηφόρος. Γιώργος Κακοσέος. Νότης Χριστοδούλου.
Μάλιστα. Το θυμάστε? Δεν το θυμάμαι καθόλου. Πήγαινε κάπως έτσι. Έρωτας είναι, θα περάσει. Να σε ξεχάσω. Δεν προσπαθώ, δεν μπορώ. Ναι, λοιπόν, τέτοιο. Δεν είναι ο Γιώργος Κακοσέος. Εμείς θέλουμε ποιος το τραγούδισε πρώτος. Ναι. Μάλιστα. Δεν είναι ο Γιώργος Κακοσέος, γιατί ο Γιώργος Κακοσέος πρέπει να είναι 20 χρονών. Άρα το 2003 ναι, ήταν, μπορεί να ήταν η ιδέα. Θα ήταν μωρό. Ναι. Ίσως. Ο Νότης Χριστοδούλου είναι ένας κύριος που κέρδισε κάποιο fame story, νομίζω. Πολύ καλά, πολύ καλά τα λέτε. Πολύ καλά. Έκανε ένα δίσκο. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι σίγουρα. Mm-hmm. Αγαπάμε Γιώργο, δεν μπορεί να έχει πει τέτοιο πράγμα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Κύριε Γιάλβαρη. Συγχωρήστε, συγγνώμη, αλλά γίνεστε λίγο επιθετικός και τώρα όχι απλά. Δικαίωμά σας είναι, εννοείται. Να σας αρέσει ένα τραγούδι, όχι, αλλά τι, όταν είναι το πράγμα, τι πράγμα. Φανταστείτε τώρα Μαζονάκη να λέει ερωτοσύ δεν θα περάσει. Ναι, τώρα έτσι όπως το λέτε δεν πάει. Ναι, έρωτος είναι, θα περάσει. Να το ξεχάσω, και δεν το μπορώ. Μικρόφωνο θα το έκανε με το στυλ του, βέβαια, αλήθεια. Ναι, θα καλά, ο Γιώργος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το στυλ του. Ναι, λίγο, βέβαια, ναι, μου ακούστηκε σαν τρύπες έτσι όπως το τραγουδήσατε. Το ναι. Ναι. Αλλά, οκ, okay, ας τα αφήσουμε αυτό. Ας τα αφήσουμε. Ναι, ας αφήσουμε αυτά τα μήνυμα. Ξέρουμε, λοιπόν, ότι δεν είναι το α και το γ. Άρα είναι ή το β ή το δ. Ναι. Απ' την άλλη, ο Νικηφόρος, το παιδί είναι μικρό. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, προσωπικά εγώ τον άκουσα το 15. Σαν να είναι πρωτοεμφανιζόμενος ουσιαστικά. Υποθέτω, μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι. Απ' την άποψη λοιπόν ότι τον Νικηφόρο εγώ τον άνθρωπο τον έχω ακούσει πρώτη φορά το 15, περίπου. Και δεν νομίζω ότι είναι πάνω από 30 ετών. Είναι νεαρός, πολύ αξιόλογος. Θα καταλήξω στο Δέλτα. Νότι Χριστοδούλου. Το Νότι Χριστοδούλου, για το λόγο που σας είπα ότι πολύ ωραία. Το εξηγήσατε δίσκο. Καταπληκτικά. Το εξηγήσατε υπέροχα. Το Δέλτα, Νότις Χριστοδούλου. Τελική απάντηση. Τελική απάντηση. Παρακαλώ, να κλειδώσουμε Δέλτα Νότις Χριστοδούλου. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν βρίσκεται σε ατραπό ο κύριος Γιάλβαρης, αν βρίσκεται σε δύσβατο μονοπάτι. Αλλά με την εξήγησή του νομίζω ότι έχει δώσει μια ήδη απάντηση στον εαυτό του. Είναι όμως και η σωστή απάντηση. Παρακαλώ. Μπράβο! Μπράβο κύριε Γιάλβαρη, να πούμε ότι το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2003 και 20 χρόνια μετά, το 2023, έρθε στην επικαιρότητα ξανά με τον Νικηφόρο που ερμήνευσε το τραγούδι πολύ του σωστά. Νότη Χριστοδούλου. Η μουσική ανήκει στον Κωνσταντίνο Πατζή και η στίχη στην υπέροχη Εύη Δρούτσα. Πολύ ωραία. Και να είμαστε. Έχει συμβεί βέβαια με δύο βοήθειες τέτοιες κάποιος να μην καταφέρει να απαντήσει την... και την ερώτηση του κοινού. Κύριε Ρεωτογλίου, όσο και να επιμένετε, 5.000 θα πάρω. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι είσαστε ένας φανταστικός παίκτης, πραγματικά. Οπότε ας μην έχουμε άλλη καθυστέρηση. Παρακαλώ. Τι είχαμε, τη χάσαμε. Σωστά, σωστά, έχετε πολύ δίκιο. Τι να σας πω, μακάρι, μακάρι. Πάμε να κάνουμε τα λόγια σας πράξη, κύριε Γιάλβαρη. Παρακαλώ. Ερώτηση νούμερο 10 για 5.000 ευρώ το δεύτερο μαξιλαράκι. Αν αποφασίσει και απαντήσει σωστά, δεν θα ξαναχάνει αυτά τα χρήματα όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι. Παρακαλώ. Σε ποια ιστορική περίοδο ανήκουν τα ομηρικά έπι? Γεωμετρικά χρόνια. Χρυσό αιώνα. Ύστερη εποχή του Χαλκού. Αρχαϊκή εποχή. Μάλιστα. Ομηρικά έπι, λοιπόν. Παρακαλώ. Ομηρικά έπι, λέω. Ομηρικά έπι, ναι. Ναι. Οδύσσια Ηλιάδα. Δεν έχω ιδέα. Μάλιστα. Μάλλον έχω μια ιδέα. Να σταματήσετε. Όχι. Δεν είναι ο Χρυσός αιώνας. Δεν είναι ο Χρυσός αιώνας. Ξεκινάμε. Καταρχάς, να σας ζητήσω, πιστεύετε ότι θα το πάτε έτσι ή θα, επειδή έχετε μια πολύ σημαντική βοήθεια, τη βοήθεια του κοινού. Ναι. Λέω, σκέφτεστε να τη χρησιμοποιήσετε σε αυτό το σημείο. Θα αποφασίσω. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ. Προχωρήστε. Επίσης, δεν νομίζω ότι είναι τα γεωμετρικά χρόνια. Τα γεωμετρικά χρόνια νομίζω ότι χαρακτηρίστηκαν έτσι από κατασκευές, από
διάφορα τέτοια. Δηλαδή. Γίνανε κατασκευές εκείνα. Προφανώς. Αλλά δεν νομίζω ότι είχαν την τεχνολογία, αν υποθέσουμε εκείνη την εποχή, να καταφέρουν να φτιάξουν πλοία ώστε να κάνουν εκστρατείες κτλ. Άρα είστε ανάμεσα ή στην ύστερη εποχή του Χαλκού ή στην αρχαϊκή εποχή. Τα ύστερα του κόσμου, ναι. Τα ύστερα του κόσμου. Απ' την ώρα που άκουσα την ερώτηση, κάτι μου λέει το Δέλτα. Αρχαϊκή εποχή. Η αρχαϊκή εποχή. Θα ήταν καλό να. Να το ξέρα. Επειδή υποσχέθηκα ότι θα πάρω 5.000. Βεβαίως. Ας μας πει το κοινό τη γνώμη του. Ζητάμε τη βοήθειά του. Παρακαλώ, ζητάμε τη βοήθεια του κοινού. Μόνον όσοι γνωρίζετε, παρακαλώ ψηφίστε στην ερώτηση σε ποια ιστορική περίοδο ανήκουν τα ομηρικά έπι. Α. Γεωμετρικά χρόνια. Β. Χρυσό αιώνα. Γ. Ύστερη εποχή του Χαλκού. Ή Δ. Αρχαϊκή εποχή. Παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Μάλιστα. 41% αρχαϊκή εποχή, 27% τα γεωμετρικά χρόνια και 27% η ύστερη εποχή του Χαλκού. Ο χρυσός αιώνας είναι εκτός. Αν θέλετε να σας πω την εμπειρία μου, δύσκολη η στιγμή αυτή. Είναι. Εδώ τώρα... Για να κάνεις πόλεμο, θες όπλα. Για να κάνεις όπλα, θες μεταλλεύματα. Μάλιστα. Σίδηρο, χαλκό. Υπάρχει περίπτωση να το γνωρίζει ο Κώστας. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν... Είδατε που σας είπα πριν και... Με λιδωρήσατε. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ζητώ απλά συγγνώμη, αγαπητέ κύριε. Σας ευχαριστώ ότι δέχομαι τη συγγνώμη σας ότι συμβαίνει με δύο βοήθειες και τη βοήθεια του κοινού να βρεθούμε σε δύσκολη φάση στη δέκατη ερώτηση. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Βεβαίως. Μόνο δεν θα σταθώ στο ύψος μου και να πάρω τα 5.000. Έχετε ήδη σταθεί στο ύψος σας. Ήσασταν υπέροχος παίκτης μέχρι τώρα. Α, ήμουν. Ναι, ήσασταν γιατί μέχρι τώρα σας βλέπω δυσκολεύεστε. Ναι, έχω λίγο δυσκολία. Ναι. Θα πάρω μια βαθιά ανάσα και θα πω το γάμα. Δεν θα πάρουμε τηλέφωνο δηλαδή. Δεν θα πάρουμε τηλέφωνο. Μάλιστα. Τελική απάντηση. Τελική απάντηση. Να πούμε ότι αν απαντήσετε σωστά πάμε στις 5.000. Αν απαντήσετε λάθος πάμε στα 500 ευρώ. Παρακαλώ. Γάμα. Και η σωστή απάντηση είναι... Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μάλιστα. Έγινε αυτό που φοβόμουν. Λοιπόν, η εποχή του Ομήρου τοποθετείται στον 8ο αιώνα π.Χ. Η εποχή του Χαλκού είναι 1750 με 1200 π.Χ. Τα γεωμετρικά χρόνια είναι 1100 με 700 π.Χ. Αρχαϊκή εποχή 700 με 500 π.Χ. Ενώ ο Χριστός αιώνας του Περικλίνου 5ος αιώνας π.Χ. Μάλιστα. Πέσαμε σε ατραπό, κύριε. Πέσαμε σε μεγάλη ατραπό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ο Κώστας που είπαμε, ποιος είναι ο κύριος Κώστας που φέραμε εδώ. Ο Κώστας Μακρύς. Είναι φίλος. Είναι φίλος, φίλος. Ναι, ναι, οικογενειακός. Παρακαλώ, πάρετε ένα τηλέφωνο και τον κύριο Κώστα. Ναι, κύριε Κώστα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Είμαστε στην ερώτηση των 100.000 ευρώ. Κιόλας, πολύ ωραία. Με πιστεύετε? Θα ήθελα να το πιστέψω. Και βέβαια. Εγώ θα ήθελα, γιατί ο Τάσος, ο κύριος Γιάλβαρης, συγγνώμη, ήταν πάρα πολύ καλός. Χάσαμε. Μάλιστα. Χάσαμε και φεύγουμε με 500 ευρώ. Μήπως ξέρετε τα ομηρικά έπι, σε ποια ιστορική περίοδο γράφτηκαν? Ας πούμε, θα σας πω γεωμετρική εποχή, γεωμετρικά χρόνια, αρχαϊκή εποχή και ύστερη εποχή του Χαλκού. Τι θα λέγατε? Γεωμετρική εποχή. Και σου λέω, πάρ' τον τηλέφωνο. Εντάξει. Κύριε Γιάλβαρη. Μα την έχουμε τη βοήθεια, για ποιο λόγο την κρατάμε? Κύριε Κώστα, το γνωρίζατε? Το γνωρίζω, διότι σύμφωνα με την εποχή που θεωρείται ότι έχει γραφτεί, έχουν γραφτεί τα ομηρικά έπι, κατατάσσονται και πέρα γύρω στο 800 π.Χ. κάπου εκεί.
Γεια σας, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα και μίλησα μαζί σας, έστω και τηλεφωνικά. Χάρηκα κι εγώ. Τζάμπα. 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 Δεν πειράζει. Γιατί δεν την πήρατε τη βοήθεια, κύριε? Δεν ξέρω. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα επιφώνημα? Παρακαλώ. Τάσο μου, γιατί το έκανες αυτό ένα χειροκρότημα? Φεύγεις με 500 ευρώ. Γιατί, Τάσο μου, Γρηγόρη, γιατί ήσουν τόσο καλός? Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Να είσαι καλά, είσαι φοβερός. Και εσύ. Χάρηκα πάρα πολύ μέσα την καρδιά μου. Να σε έχει ο Θεός καλά. Είσαι υπέροχος παίκτης. Αλήθεια το λέω, είμαστε άτυχοι απλά. Δεν πειράζει, εντάξει. Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.